Θα τη βραβεύσει, εννοείται. Περίμενε τώρα. Γιατί είναι όλο σημαντικό. Το ρεπορτάζ το έκανε η Κατερίνα Ρίστα από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας εδώ στο Star και στη διεύθυνση του Κώστα του Τσακανίκα. Την έχουμε στο τηλέφωνο. Ευγενία μου, καλό μεσημέρι. Κατερίνα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, δύναμο. Τι κάνεις, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι είδαμε το ρεπορτάζ σου και πραγματικά πάθαμε πλάκα σήμερα το πρωί στο γραφείο. Λέμε, όλοι θέλουμε να έχουμε μια τέτοια γιαγιά. Να δούμε την εικόνα της λίγο μπροστά, Κατερίνα μου. Και, η γιαγιά ήταν πράγματι ευχαρίστατη. Να πήγαμε τη συναντήσαμε εμείς στην Καλυθέα. Στην αρχή πήγαμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Να βρούμε το θύμα της απάντησης και τα λοιπά. Ξέρεις πώς κάνουμε το ρεπορτάζ μας και τα λοιπά. Με το που μου ανοίγει την πόρτα, η γιαγιά μου λέει: έλα εδώ να σου πω, εγώ κατέστρωσα ολόκληρο σχέδιο. Εγώ τους έπιασα και όχι Ελλάς. Και καθόμαστε λοιπόν. Και θα το σκεφτώ αν θα την βραβεύσω. Είναι από τα ρεπορτάζ που κάνεις και δεν χρειάζεται να κάνεις καμία ερώτηση. Τα έλεγε όλα από μόνη της. Όλα. Και κάποια στιγμή εκεί που της λέω και πόσο σας ζητήσα να τους δώσετε και μου λέει 25.000 ευρώ. Και πού ξέρω εγώ να τα μετρήσω τα 25.000. Εγώ 5, 6, 10, άντε να φτάσω στα 20, μάνα μου. Πού ξέρω εγώ 25.000 να μετράω. Τη ζητήσαν όμως τη γιαγιά 25.000. Πέσανε γιατί τις προηγούμενες μέρες άλλοι τηλεθεατές που βγάζαμε στον αέρα μας λέγανε 30.000 ευρώ. Ναι, ζητήσαν 25.000. Γιατί ήταν ηλικιωμένοι, τη σεβάστηκαν λίγο. Τη σεβάστηκαν λίγο. Ναι, η γιαγιά κομμάτω βέβαια από την άλλη είπε ότι εγώ δεν έχω να σας δώσω 25.000. Αν θέλετε, εγώ μπορώ να σας δώσω 2.500. Είχε όμως η γιαγιά το στένο στο ψυχικό να πει ότι με αυτές τις συντάξεις τώρα πια έχει 2.500 στην τσέπη της. Ναι. Και ήταν τόσο έξυπνη που πρόσεξε. Τη ζητάνε τα 2.500, λέει: οκ, θα πάρουμε τα 2.500. Η γιαγιά εκείνη τη στιγμή ψηλιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Άφησε λοιπόν ανοιχτό το τηλέφωνο στους επιτίδιους, πήγε δίπλα στους γείτονες, πήρε τηλέφωνο το γιο της. Τι λέει στο γιο της. Γρήγορα λέει, έλα φτερωτώ στο σπίτι γιατί κάτι γίνεται. Έλα φτερωτώ στο σπίτι, λέει γιατί κάτι γίνεται. Εν τω μεταξύ δίπλα στο σπίτι της είχε αφήσει ανοιχτό τηλέφωνο στους επιτίδιους, έτσι. Ενώ ερχόταν λοιπόν ο γιος της προς το σπίτι, παίρνει τηλέφωνο την Ελλάς και ζώνουν την περιοχή περιπολικά κτλ. Η γιαγιά έχει το στο τηλέφωνο τους επιτίδιους και λέει μισό λεπτό αγάπη μου να τα μετρήσω ένα-ένα τα πενιντάρικα. Και μέτρα η γιαγιά σιγά-σιγά τα πενιντάρικα για να κερδίσει χρόνο μέχρι να φτάσουν οι επιτίδιοι στο σπίτι της. Και κάποια στιγμή εκεί που έφτανε στα 1000 ευρώ λέει έχασα το μέτρημα, πάμε πάλι από την αρχή για να καθυστερήσει, καταλαβαίνεις. Κατερινάκη μου, να ακούσουμε τι σου είπε και να δούμε. Ναι. Και αμέσως μετά θέλω πραγματικά να δεσμευτούμε όλοι εδώ ότι η ελληνική αστυνομία, αφού έχουμε τον εκπρόσωπό της εδώ, τον κύριο Καλιακμάνη, σε ένα του κομμάτι τη Νοτιοανατολική. Θα τα διορθώσουμε, κύριε Καλιακμάνη. Δεν θα σας μαλώσουν στην αστυνομία γιατί εκπροσωπείτε ένα κομμάτι. Αλλά να δούμε πόσο τα περιέγραφε ακριβώς. Αυτή τη γιαγιά τη θέλουμε όλοι μας. Παρακαλώ. Η 88χρονη Φωτεινή Νικολάου θα μπορούσε να ήταν μέλος της ελληνικής αστυνομίας και να εξαρθρώνει σπήρες, αφού με το σχέδιό της, που θυμίζει ταινία αστυνομικής δράσης, κατάφερε να συλλάβει συμμορία που αναζητούσε η Ελλάς για πολύ καιρό. Τι πάει το τηλέφωνο, το σηκώνω. Είσαι η μαμά του Γιάννη, λέω, ναι, ο Γιάννης τράκαρε. Και δεν είναι που τράκαρε, δεν χτυπήσε εκείνος πολύ. Χτύπησε ένα παιδάκι 9χρονο, το οποίο κινδυνεύει. Είμαστε φίλοι του από την αστυνομία και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να μην μπει φυλακή. Και τι θέλετε να κάνω εγώ γι' αυτό. Λέει, να, ο πρόεδρος θέλει 25.000 ευρώ. Εν τα είπε, δρε, εγώ του να τα μετρήσω, δεν ξέρω. Έχω 2.000. Αυτά μπορώ να σας δώσω. Στην αρχή, η κυρία Φωτεινή πίστηκε από τους δράστες. Στη συνέχεια, όμως, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αφήνω το τηλέφωνο ανοιχτό και πάω στη γειτόνισσα και παίρνω τηλέφωνο το γιο μου. Και του λέω, κάτι συμβαίνει, έλα φτερωτώ στο σπίτι. Μόλις είδα εγώ το γιο μου καλά, κατάλαβα ότι είναι πλεκτάνη. Μου είχαν ζητήσει προηγουμένως τι λεφτά είναι, για να τα μετρήσω να ακούνε. Αυτό με βοήθησε εμένα και ήρθαν οι γη μου.
Η ηλικιωμένη λοιπόν έκανε πως μετρούσε τα 50 για να κερδίσει χρόνο. Ο γιος της από την άλλη υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και ενώ κατευθυνόταν προς το σπίτι της μητέρας του κάλεσε την αστυνομία με αποτέλεσμα τα περιπολικά να ζώσουν την περιοχή. Οι δράστες κατευθυνόμενοι προς το σπίτι της ηλικιωμένης για να πάρουν τα 2.500 ευρώ είχαν ένα τετατέτ με την αστυνομία και μάλιστα με θράσος τη ζήτησαν πληροφορίες για το που βρίσκεται το σπίτι της 88χρονης. Τότε ο αστυνομικός προσφέρθηκε να του συνοδέψει μέχρι το σπίτι της. Τους έφερε ο χωροφύλακας και κρύφτηκε. Ξεπαρκάραν αυτοί τα μάξι και βγήκανε και λέει ο ένας «Να, αυτή είναι η οδός. Ο γιος μου ήταν κρυμμένος απ' έξω». Και άκουσε και κάνει νόημα στην αστυνομία. Αυτή είναι, πιάστε τους και τους πιάσανε. Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και διάφορες κάρτες SIM. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 26 περιπτώσεις, από τις οποίες στις 13 έπεισαν τα θύματα και απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 62.700 ευρώ. Η δράση σταμάτησε όταν έκαναν το λάθος να πέσουν στο κοφτερό μυαλό της κυρίας Φωτεινής Νικολάου.